Φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Τομεακή Επιτροπή Πιερίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πραγματοποιεί τη σημερινή εκδήλωση εμπνευσμένη από την αταλάνδευτη στάση χιλιάδων πρωτοπόρων αγωνιστών του λαού μας, χιλιάδων κομμουνιστών, οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι και αντιμετώπισαν κατάματα την αστική τάξη, η οποία εφάρμοσε μέτρα εξοριών και φυλακίσεων για να επιβάλλει την αντιλαϊκή της πολιτική, για να κάμψει το εργατικό λαϊκό κίνημα εκείνης της περιόδου. Σήμερα, σε συνθήκες αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η αστική τάξη, για να θωρακίσει τα δικά της συμφέροντα, έβγαλε από τα συρτάρια της το κατάπτυστο σχέδιο νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Εμείς τους λέμε ότι το τερατούργημά τους δεν θα εφαρμοστεί και ότι ο λαός είναι εκείνος που θα το ακυρώσει στην πράξη. Δεν είναι τυχαία η περίοδος που επιδιώκουν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο νόμο για να περιορίσουν στην ουσία και να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις. Όλα αυτά που λένε ότι δήθεν θα βάλουν τάξη στις διαδηλώσεις να τα πούν πουθενά αλλού. Σκοτίστηκαν ξαφνικά για το καλό του λαού και των πολιτών και θέλουν να βάλουν και τάξη. Τους είδαμε τόσα χρόνια πόσο πολύ τους ένοιαζε το καλό των πολιτών και του λαού. Το ίδιο το σχέδιο νόμου και το περιεχόμενό του τους έχει ξεμπροστιάσει. Είναι η ίδια η απόδειξη ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα κλιμακωθεί μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση που πλέον είναι εδώ. Η ίδια η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί του κεφαλαίου αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι είναι μια βαθιά κρίση που θα τη φορτώσουν στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, όπως ακριβώς κάνανε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ακολουθήσει νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, το οποίο δεν θα είναι προσωρινό, όπως δεν ήταν προσωρινά και τα μνημόνια που μας βάλανε. Τότε που κορόιδευαν και πάλι ότι δήθεν θα ήταν προσωρινά και μετά θα τα παίρνανε πίσω όταν ανακάμπταμε. Αυτά τα νέα μέτρα και οι νέες μεταρρυθμίσεις που θα φέρει η κυβέρνηση είναι εργαλεία δικά της. Τι θα συμβαίνει? Θα συμβαίνουν δύο πράγματα. Από τη μία, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλλεστές αγρότες, οι επαγγελματίες που έχουν ένα μαγαζί και παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, θα πληρώνουν βαρύ τίμημα για να βγει η οικονομία των καπιταλιστών από την κρίση. Και από την άλλη, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα παίρνουν πακέτα χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με λίγα λόγια, θα πληρώνει ο λαός, θα παίρνει το μεγάλο κεφάλαιο πακέτα. Το νομοσχέδιο έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων είναι η απόδειξη λοιπόν σε ποιον θα σταλεί ο λογαριασμός των μέτρων. Ο λογαριασμός των μέτρων θα σταλεί σε εκείνους που θα τους απαγορεύεται να διαδηλώνουν. Στους εργαζόμενους και στο λαό που θα πλήττεται από αυτή την πολιτική. Το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του εξοπλίζουν την εξουσία τους, προσπαθώντας να βάζουν καθημερινά διαρκώς νέα όπλα στη φαρέτρα τους. Και αυτό το κάνουν από φόβο, γιατί γνωρίζουν καλά ότι το σύστημα θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση τέτοια που δεν θα μπορεί να την ανακάμψει ούτε ο ίδιος τους ο μηχανισμός ιδεολογικής σειραγώγησης. Πώς να πετύχουν κάτι τέτοιο? Πώς να υπερασπιστούν ένα σύστημα που έχει χρεοκοπήσει, που φαίνεται φανερά πλέον ότι δεν μπορεί να δώσει διέξοδο στις ανάγκες του λαού? Η μόνη λύση που τους έχει μείνει είναι ολοφάνερα η ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής και τρομοκρατίας. Το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις δεν έρχεται μόνο του, αλλά συνοδεύεται, ας το πούμε σχηματικά, έρχεται μαζί του νέα υπηρεσία που ιδρύει η κυβέρνηση με όνομα Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, η οποία θα προωθεί την απορριζοσπαστικοποίηση.
Θα είναι δηλαδή ενάντια στην ριζοσπαστική δράση. Δεν δίνουν καμία διευκρίνηση για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κατά το δοκούν γύρω από το τι σημαίνει για αυτούς και πώς ορίζουν την ριζοσπαστικοποίηση την οποία θα καταστέλουν. Μπορεί η κυβέρνηση να μην μαρτυρά ακόμα τι σημαίνει όλο αυτό, όμως εμείς ξέρουμε, και δεν το ξέρουμε επειδή μαντεύουμε καλά, αλλά επειδή γνωρίζουμε τι πολιτική ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει σαν ριζοσπαστικοποίηση σε επίσημα κείμενά της και τσουβαλιάζει στο ίδιο τσουβάλι φανατικούς Ισλαμιστές, φασίστες, ναζιστές και μέσα σε αυτούς βάζει και όσους παλεύουν για τη ριζική ανατροπή του σημερινού συστήματος. Δηλαδή εκείνους που απορρίπτουν τις καπιταλιστικές αξίες, τις οποίες θεωρούν κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας όπου σήμερα βιώνει ο λαός μας. Όλους εκείνους που έχουν επικρίνει εξαιρετικά την πολυεθνική στρατιωτική και οικονομική ρύθμιση του ΝΑΤΟ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλους εκείνους που αντιτίθενται στην αυξημένη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών και άλλων κλάδων της οικονομίας που θα έπρεπε να είναι δημόσια και δωρεάν αγαθά. Ποιος μπορεί να είναι στη χώρα μας εκείνος τον οποίο η κυβέρνηση θα τσουβαλιάσει με τους φασίστες, τους ναζιστές και άλλους τέτοιους? Θα είναι τα εργατικά σωματεία. Τα σωματεία των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των ναυτεργατών, γενικά τα σωματεία όλων των κλάδων των εργαζόμενων. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι ο παράδεισός της και μάλιστα να σας πούμε ότι και πριν 6 μήνες αυτή η Ένωση σε ετήσια έκθεσή της κατέγραφε ως επίσημο κίνδυνο για την ασφάλεια τις λαϊκές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Άρα καταλαβαίνετε ενάντια σε ποιους θα στρέφεται το συγκεκριμένο έκτομα. Θα έχει στο στόχαστρό του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα έχει στο στόχαστρό του τα σωματεία που με ταξικό προσανατολισμό συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Και δεν θα μπορούσε βέβαια να στοχεύει και κάποιον άλλον. Και ποιο να στοχεύσει άλλωστε, καθώς όλοι οι άλλοι είναι ολιγάριθμες κινητοποιήσεις από κυβερνητικά στελέχη έμιστα που το παίζουν συνδικαλιστές της ΓΕΣΕ, βγαίνουν 10 φωτογραφίες και μετά φεύγουν. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να στοχεύουν τους 50 μπαχαλάκηδες που δεν διαδηλώνουν αλλά παίζουν τους κλέφτες και αστυνόμους μέσα στα στενά. Το νομοσχέδιο στοχεύει ακριβώς τις μαζικές, ταξικές και οργανωμένες διαδηλώσεις, αυτές και το περιεχόμενό τους, γιατί αυτό είναι που τους ενοχλεί. Θέλουν να μπορούν να διακόπτουν συγκεντρώσεις επειδή είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ, επειδή είναι ενάντια σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή είναι ενάντια στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι ενάντια σε αυτούς που μας φέρανε μέχρι εδώ και πληρώνει βαρύ τίμημα ο λαός για λογαριασμό τους. Δηλαδή ενάντια στους καπιταλιστές. Τις άλλες, τις λίγες διαδηλώσεις των λίγων τις αξιοποιούν κάθε φορά για να συκοφαντήσουν το ταξικό εργατικό κίνημα. Τις χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν προβοκατόρικα μαζικές συγκεντρώσεις όπως έγινε προχθές στο Σύνταγμα όπου ομάδα προβοκατόρων επιδίωξε να διαλύσει τη μεγαλειώδη, πραγματικά μεγάλη σε όγκο, μαζικότητα και παλμό συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, αλλά δεν τους βγήκε. Η ιστορία είναι γεμάτη από νόμους που θέλανε να βάλουν στο γύψο την ταξική πάλη, τη ριζοσπαστική σκέψη και δράση. Τελικά όλοι τους μηδενός εξελουμένου έμειναν στα χαρτιά. Η πραγματική ιστορία για την οποία είμαστε περήφανοι
είναι αυτή που γράφτηκε στα πεδία των ταξικών μαχών. Είναι η ιστορία που γράφουν οι μαζικές διαδηλώσεις, τα μαζικά συλλαλητήρια στους δρόμους, οι κινητοποιήσεις κόντα στο ιδιώνυμο και τις απαγορεύσεις. Είναι εκείνες που προώθησαν προς τα εμπρός τη δημοκρατία, την πρόοδο και την ελευθερία του λαού. Είναι αυτές που κράτησαν αναμένη τη φλόγα του αγώνα και της θυσίας, της αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η ιστορία που θα γνωρίσουμε και στην σημερινή μας εκδήλωση.